τείχη της παρασώμενης Λιβύης κρατούν στα χέρια τους οι μεγάλες δυνάμεις που επιχειρούν να εδραιώσουν την επιρροή τους, συνδράμοντας αναλόγως συμφερόντων το ένα ή το άλλο στρατόπεδο. Με το εμφύλιο πολεμικό χαός να μένεται, στο πλευρό του Φαγές Αλ-Σάρατς και της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης βρίσκονται Τουρκία, Ιταλία και Κατάρ. Η Άγκυρα μάλιστα προωθεί στην Τρίπολη περισσότερους από 200 μαχητές από την Ιεμένη, προκειμένου να βοηθήσουν τις δυνάμεις Σάρατς στην κατάληψη της Σύρτης. Ταξίδι αστραπή στην Τρίπολη πραγματοποίησε εξάλλου σήμερα και ο αρχηγός του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Στον αντίποδα, τον ισχυρό άντρα της Ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, στηρίζουν Ρωσία, Αίγυπτος, Γαλλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως αποκαλύπτει Wall Street Journal, η Μόσχα στέλνει στην Αφρικανική χώρα μισθοφόρους, τους οποίους αποκαλεί ιδιωτικό στρατό και μαζί με αυτούς και μαχητικά αεροσκάφη με προηγμένο σύστημα ραντάρ. Και ενώ το φυτίλι της έντασης σιγοκαίει, ο Γάλλος πρόεδρος πνεϊμένα κατά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, εξαπολύοντας δρυμία επίθεση στις τουρκικές μεθοδεύσεις. Le premier intervenant extérieur aujourd'hui en Libye, c'est la Turquie. Et je considère qu'aujourd'hui la Turquie ne respecte aucun des engagements pris à la conférence de Berlin, a accru sa présence militaire en Libye depuis et a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie. Je pense que c'est une responsabilité historique et criminelle pour qui prétend être un membre de l'OTAN. Η απάντηση στον Μακρόν δόθηκε διαστόματος του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τον χαρακτήρισε πειρατή που υποστηρίζει έναν πραξικοπηματία. Και ενώ η σιγή των όπλων μοιάζει ουτοπική, ο επικεφαλής της διάσκεψης ασφαλείας του Μονάχου διαμηνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει εν ανάγκη να απειλήσει με στρατιωτική δράση στον Λιβικό εμφύλιο, ώστε να επιτευχθεί ανακοχή.